Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Το ίστατο χαίρε σε κλίμα συγκίνησης απίθυναν σήμερα συγγενείς, πολιτικοί, συνάδελφοι, νομικοί και πλήθος κόσμου στον αείμνηστο διακεκριμένο νομικό, πολιτικό και αγωνιστή της Δημοκρατίας Αντώνη Βγόντζα που έφυγε από τη ζωή. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος, στην Κρήτη και την Ιερά Πέτρα, τον τόπο καταγωγής του, σκορπώντας βαθιά συγκίνηση και οδύνη στον πολιτικό και νομικό κόσμο της χώρας. Σε απόγνωση, οι αμπελουργοί του Ηρακλείου που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την έλευση ψυχρών αέριων μαζών, η ανθοφορία καταστράφηκε και καταγράφονται μεγάλες ζημιές στα αμπέλια πολλών περιοχών του Ηρακλείου. Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαΐου λόγω του Πάσχα που πέφτει φέτος στις 28 Απριλίου όπως αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα πληρωθούν στις 23 Απριλίου και μία ημέρα αργότερα θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα υπόλοιπα ταμεία. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.